Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Σπάρτακου εδώ στο Ζεφύρι. Καλό μήνα σε όλους, 3η 2 του Μαΐου. Πρεμιέρα για Βάρι Κάρι και Χάρλεμς. Πρεμιέρα στον τέταρτο όμιλο της καλοκαιρινής Master League. Μια νεοσύστατη ομάδα. Φυσικά γήπεδο Βάρι Κάρι BC. Είναι το πρώτο τους μάτς στη διοργάνωση κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές της Μάστερ, η ομάδα του Νίκου Ρουσιώτη που φέτος υποβιβάστηκε από τη μεγάλη κατηγορία, από την Elite στη Μάστερ. Πρώτη κατοχή για Βάρι Κάρι, μπάλα στα χέρια του Ζορμπάνου. Τώρα ένα drive άστοχο από το νούμερο 16 από τον Βαμβακούση. Δούμε λίγο τις πεντάδες των δύο ομάδων. Για τους τυπικά γηπεδούχους με τα κίτρινα, το 24 Ζορμπάνος, με το 13 Κολέτσος, με το 16 Μαμακούσης, με το 14 Κολοβός και με το νούμερο 6 ο Παπαδημητρίου. Από την άλλη πλευρά, με το 33 Δαμίγος, με τον Άσο Ψιδάς, με το 24 ο Σταυρόπουλος, με το 19 ο Καράς και με το 32 ο Μωυσίδης. Κάποιες που έχουν ενισχυθεί ενός καλοκαιρινού πρωταθλήματος με τρεις παίκτες. Και ο Βίκτορας Μερχεβίτσιους. Τιγάνης και ο Παναγιώτης Λιάπης. Παρικάρια ανανέωσαν την επίδεσή τους και τώρα μπάλα θα βγει εκτός. Θα παραμείνει στην διάθεση των κυπεδεύων 5 δευτερόλεπτα. Έτσι επανέφερε ο Παπαδημητρίου, εκτέλεση υποπίεση, δεκαν έρμπολ. Αμίγος Αμερικάνους, αλλά κουμπά στον Κοψιδά, mid-range shoot, εύστοχο, όχι θα το χάνε. 2-2. Κοψιδάς που στη μέρα του μπορεί να το βάζει αυτό το shoot όλο το βράδυ κυριολεκτικά. Ζορμπάνος, δίπλα με το σύρυμα στο Κολέτσο και τώρα ο Παπαδημητρίου, ακουμπά την μπάλα χαμηλά. Κολοβός του Τσάιτ, η έξτρα. Και ο Κολέτσος από την κορυφή αστοχή. Μπακούσης παίρνει φάουλ χαμηλά, όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Πρώτο φάουλ στο μάτς. Μετά από 1,5 λεπτό. Δύο ομάδες αγωνίζονται στον τέταρτο όμιλο. Με μια πρώτη εικόνα και χωρίς να έχουμε δει τις ομάδες και τις νέες τις μεταγραφές. Φαίνεται πως είναι ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς ομίλους της καλοκαιρινής Μάστερ. Μπυροκίλερς, Λιμός, Titans, Food, Black Dragons και Κουβαλίες. Αρκετές ιστορικές ομάδες της διοργάνωσης. Έχουμε τη συνέχεια αυτά. Καράς, Σιδάς, πιέζει ο χρόνος. Μάλλον έπρεπε να εκτελέσει εκεί. Έχει να πασάρει. 0-2 παραμένει. Μπάλα στα χέρια του Κολέτσου. Μπάνος και είμαστε για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, Δαμίγος με την κορυμπάουν, Μωυσίδης. Μπάλα στα χέρια του Καρά τώρα, ο οποίος οργανώνει. Δαμίγος, Σταυρόπουλος με ξεκάθαρο μισμάτς. Έρχεται η βοήθεια του Μαμβακούση, μόνος του Κουτσιδάς. Επιτεύχθηκαν εδώ οι Χάρλεμς. 0-4 λοιπόν. Μακούσης, αυτός φαίνεται πως είναι ο ένας από τους τρεις ενεργούς της ομάδας. Έχει βάση τώρα. Μωυσίδης, mid-range, άστοχο.
πάσα. Ας το ποσό που δυσκολεύει. Τώρα επιλογώ να δω τον πάγκο στην πρεμιέρα τους. Σε ελπίσουμε να παραμείνουν τόσο πλήρης και στη συνέχεια του Summer League. Καρά θέλει να δώσει τον Σταυρόπουλο, αυτός θα υποδεχτεί την πάσα. Θα γεννήσει φάουλ στη συνέχεια. Πρώτο τον Βαρικάρη. Για δύο αστοχή, μακρινό το rebound από τον Κολοβό. Πάνω στο Μίκος Αντρέιλερ, πάτησε καλά χωρίς να χρησιμοποιήσει το ταμπλό. Θα συνδεθεί με το παλάτι. Πρώτο στο μάτς, πρώτο στην ιστορία της διοργάνωσης. Βαρικάρι, 2-4. Ράς ξέφυγε προσωρινά, βρήκε τον Δαμίγο, αυτός εκτέλεσε αλλά κανένα μπορεί. Κάθαρη πρόθεση των γηπεδούχων να τρέξουν όσο μπορούν το μάτς. Εδώ όμως ο Αμίγος θα βγάλει εντυπωσιακά την άμυνα σταματώντας ψηλά τον Ζορμπάνο. Είναι η ώρα του Βίκτορος Μερκεβίτσιους, καθώς και του Κώστα Τηγάνη να πέρασουν αμφότεροι στο παρκέ για πρώτη φορά. Μερκεβίτσιους που αγωνίστηκε και φέτος και πέρσι με τη φανέλα των Χάρλεμ στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα και σε όσα μάτς έπαιξε η ομάδα. Δεν είστε μόνο για αυτά τα παιχνίδια του Σάμερ. Ο Παπαδημητρίου σηκώθηκε όλος ο πάγκος να πανηγυρίσει. Αράς. Αυτός. Αλλά όμως έχει βρει σε πόδι κάποιο παίκτη των γηπεδούχων. 14 δεύτερα ακόμα για τους Χάρλεμς. Γιάννης, Κοψιδάς. Κοψιδάς θα γυρίσει προς το καλάθι και με το αριστερό χέρι θα συνδεθεί με αυτό. 2-6. Πάντα μπροστά η Χάρλεμ στο ξεκίνημα. Ακούσε μια τρίπλα δισταγμού και ένα mid-range με καμπλό. Το σκοράρι. Δεν είμαι σίγουρος αν το ήθελα ακριβώς έτσι. Πολύ σημασία έχει. 4-6. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχουν κορμί να αντιμετωπίσουν τον Μέρκε. Η λογική λέει ότι ο Λιθανός μπορεί να κάνει πάρτι απέναντι στους γηπεδούχους. Πρώτη αλλαγή στο μάτς για τους Βαρικάρι. Ένα πρόσωπο με το νούμερο 12 είναι ο Στρουμπούλης. Στην διδοματική βολή του Βίκτορα. Πάνος. Στρουμπούλη, πάρα πολύ ωραία κίνηση του Ζορμπάνου. Για τα χρόνια να ευκαιρθεί στον κοπλέτε. Γιάννης, Woodside. Ζητήσει την μπάλα. Αμίγος. Λάθος στη συνέχεια. Μια αλλαγή τώρα των γηπεδούχων. Ζορμπάνο. Δίνει τη θέση του στον Γεργουλιά. Ένα τετράλεπτο ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μπροστά με double score η Χαρλέμ 4-8. Παπαδημητρίου με εκρηκτικό πρώτο βήμα. Δεν ευστοχή από αριστερά. Καράζει με το ο Λιθουανός πήγε μέχρι μέσα. Αστόχησε. Μπάλα. Βαρικάρι. Μπακούσης. Στα πόδια του Κοψιδά, Κολέτσος για τρεις. Σύνδερε
Παπαδημητρίου. Βουλιάς για τρεις, πολύ αρκετός. Παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Η φορά μένει στους 6. Χαϊλό κατάσταση και Μερκεβίτσιους από κοντά, γκολ φάουλ ξανά πέραντι στον Βαμβακούση. Δεύτερο φάουλ με τον ψηλό των γηπεδούχων, αν δεν κάνω λάθος. Θα πάει και στον πάγκο για να προστατευτεί. Στη θέση του επιστρέφει ο Μιχάλης Κολοβός. Καρά στη Γάνη Μερκεβίτσιου και το 73 είναι ο Τριγωνόπουλο. Για λίγο νομίζω ότι είναι 13 και λίγο πίσω. Δύσκολο εκτό τη Ευρωπαϊκή σου του Αναγνωστόπουλου. Έτσι 13, πολύ δύσκολο. Στην κατοχή πήρε ο Μερκεβίτσιους, τη Γάνης όπλησε και ευστόχησε για τρεις την πρώτη του εκτέλεση. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι σουτέρ. Αναγνωστόπουλος. Τίποτο από τη 45, το χάνει όμως ο Παπαδημητρίου. 10 ακόμα στην πρώτη περίοδο, μακρινή πάσα του Ταρά, τη Γάνη Καστή εκπληκτική στο Λιάπη. Έρχεται το follow του Μερκεβίτσιους και τρίτη ευκαιρία, τη Γάνη για 3, 2 στα 2. Μεταγραφή Λαβράκη για τους Χάρλεμς. Ο Κοβιστός κοιτάει τους συμπαίκτες του στον πάγκο. Τρίποντα Αναγνωστόπουλος, στο ταμπλό η μπαλά. Λάθος του Μέρκε. Μια ευκαιρία για τους Βαρικάρι. Στο αποτέλεσμα, Μερκεβίτσιους πρώτος στο ανοιχτό γήπεδο. Στεγοπάτησε εκεί. Και μας τρόμαξε. Όλα καλά όμως. Λογικά θα προσπαθήσουν να με εξαντλήσουν. Ο Πάνος επέστρεψε. Δεν μου πάνε να δώσουν Χάρλεμς. Ο Πάνος Γεργουλιάς, πού θα πάρει το σούτ. Μπάλα στην γωνία. Παπαδημητρίου εκτέλεσε Κανέργο. Τριγωνόπουλος και 3 δεύτερα ακόμα. Λιάπης κάνει πάσα, ο Τιγάνης δεν θα προλάβει. Τέλος πρώτης περίοδου, Βαρικάρι 6. Χάρλεμς 19. Έναρξη δεύτερης περίοδου στο κλειστό του Σπάρτακου. Διαφορά στο 13 και την μπάλα στα χέρια του Δαμίγου. Δαμίγος, Κοντόπουλος, Λιάπης, Τιγάνης και Μερκεβίτσιους. Τιγάνης
Αυτό. Τους κοροϊδεύει. 6-21. Μέχρι στιγμής. Θα μ' ακούσεις. Βουλιάς. Και μάλιστα από πολύ νωρίς. Θα μπακούσεις, καλή είναι η πάσα, καλό είναι και το σουτ του Ζορμπάνου. Ανάσα για τους Βαρικάρι. 1-23. Ανοίγος για τον Τηγάνη και Βίτσιος να βάλει ένα σκριν. Ξεχάστηκε η άμυνα. Σε μόνο του τον Τριγωνόπουλο Τηγάνης. Τον είδε, του πέρασε την μπάλα και θα πιστωθεί και την ασίστ. 9-25. Εξαιρετικός παιχτής. Πάνω σε ατομική φάση, πέρασε, αστόχησε. Θα πάει όμως η γραμμή για ζευγάρι βολό. Πρώτο φάουλ, δεύτερη περίοδο. Ενώ ο Γεωργουλιάς δίνει τη θέση του στον Κολέτσο. Κολέτσο Ζορπάνος, ο Βαντακούσης. Το 14 είναι ο Κολοβός. Πρέπει να ρωτήσουμε και με το νούμερο 3. Για κάποιο λόγο δεν είναι να δώσουμε στη λίστα. Υπομονή στην επιλογή του. Προφανώς και την ποιότητα. 10-27. Αμίγος. Και επίσης θέλει να του ξαναδώσει. Καλή άμυνα. Αμερικάνοι, πάμε σε μια διακοπή. 7,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο σύν 17 η Χάρλενς. Λιάπης, Μερκεβίτσιους και τρίποντο του Τριγωνόπουλου. Στο σίδερο και στα χέρια του Λιάπη που ανανέωσε. Γιάννης, προσποίηση καλή. Πάσα για τον ελεύθερο Δαμίγο. Ένα αυτή προσπάθεια Ζορμπάνος. Πάνος και πάσα. Ο Λέτσος καλή στα βρεθεί. Πέρασε έναν. Βρήκε στήριγμα. Τον πάει και εδώ. Αυτός είναι το νούμερο 3 που μας έλειπε. Κολέτσος, όχι. Ζορμπάνος από κοντά. Ούτε αυτός. Για να εκμεύσει μάλλον το επιθετικό. Όπως και να έχει, είχε αποτέλεσμα αυτό που έκανε, καθώς κατοχή είναι για την ομάδα του. Αϊκόπουλος. Πάσα είναι για τον Κολοβό. Από τα 4-5 μέτρα βρίσκει το στόχο. 10-29.
καλύτερο προβάδισμα στο μάτς μέχρι στιγμής. Ο Λέτσος ο Ζορμπάνος και αυτό μέσα, δεύτερο δικό του. 13-29, μειώνουν οι Βαρικάροι. Μήλος ξέφυγε. Ιωαννόπουλος. Και Βίτσιους. Καλά, έχει περάσει σχεδόν από όλους. Ο Ζορμπάνος δεν θα προλάβει. Και οι Αμερικάνοι. Επέστρεψε ο Καράς, επέστρεψε και ο Σταυρόπουλος του Reflection. Βγάζει την άμυνα. Με φάουλ κερδίζει ο Τιγάνης στη συνέχεια. Λίγα φάουλ, πολύ λίγα φάουλ το μάτς. Καλό αυτό, υπάρχει πολύ καλό ζευγμό στο μάτς. Μόλις δύο φάουλ στο πρώτο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Καράς πήρε το σκηνά τον Λιάπη. Τα μαρκαρίσματα άλλαξαν. Φάουλ από τον Κολοβό τώρα. Δύο αλλαγές για τους Γεβεδούχους. Με το 7 ο Αναγνωστόπουλος και με το 6 ο Παπαδημητρίου τα δύο νέα πρόσωπα. Πολύ επικρίσιμοι είναι ο Ζορμπάνος, ο Κολοβός και ο Παμπακούσης. Καράς στο baseline, είναι κακή η πάσα. Καράς Σταυρόπουλος, Γιάπης και Τιγάνης. 5 Αμερικάνοι. Οπα! Όλοι καλά της αγωνιστικής. Αγωνιστόπουλος. Τιγάνης. Λιάπης, Εγκαλέξο. Στο δεύτερο λεπτά ακόμα, Τιγάνης από το σπίτι του. Παπαδημητρίου και θα πετύχει ένα εύκολο δεξί lay-up. Μειώσει τη διαφορά στους 14. Πέντε 29, τετράλεπτο ακόμα. Μέχρι την ανάπαυλα. Ράζ, έδωσαν το σουτ. Το στροφοδότησε τον Σταυρόπουλο και δικαιώθηκε. Γιατί ο ψηλός πήρε το maximum και το καλάθι. Θα μ' ακούσεις, θα έχει βρει δύσκολα απέναντι στους ψηλούς των Αμερικάνων. Μια συμπληρωματική βολή για τον Παναγιώτη Σταυρόπουλο. Ο Κοψιδάς αντικατέστησε τον Λιάπη. Είναι 31 το σκορ. Τώρα 15-32. Παπακούσης. Ήταν πάσα καλή, ήταν η σκέψη του. Δεν καταλάβει όμως τι πάει να συμβεί. Το ψηλάς και έκλεψε. Καράς. Playmaker που τόσο πολύ έλειψε από τη φετινή πορεία των Χάρλεμ στη μεγάλη κατηγορία. Τραυματίας ο Φιστάρας για μεγάλο διάστημα της σεζόν. Ήταν τελείως διαφορετική εικόνα της ομάδας του Ρουσιώτη αν είχε τον Καρά υγιή. Ζορμπάνος πέρασε. Βρίσκεται εκεί να τον σταματήσει. Δύο ακόμα πόντι για τον Παναγιώτη Ζορμπάνο που ξεχωρίζει. Ο πλευράς Βαρικάρη.
Μέση. Κοντοφός, Αναγνωστόπουλος, λάθος. Θέσεις διασμού. Τσεγκάζει, το φλότερ δεν μπαίνει. Πάνω από τον Τριγωνόπουλο και ο Καράς συμπονούν στο δεξιάιδ, αλλά βαρικαρία και τον ξανά. Παδημητρίου, Ζορμπάνος, βιάστηκε να εκτελέσει, πήγε κοντά και επιμένει ο Παναγιώτης και σκοράρει ο Παναγιώτης. 19-32, παίζει μόνος. Δεν εννοώ ότι παίζει ατομιστικά, αλλά είναι ο μοναδικός που σκοράρει με συνέπεια από πλευράς κρινόμαυρων. Ο Τσιδάς απέναντι στο double team των γηπεδούχων παίρνει φάουλ, το πάρει το μοναδικό. Με Χάρλεμς έχουν μόλις ένα. Κολοχώς στον πάγκο, ο Γεωργουλιάς επιστρέφει τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Κοψιδάς, δύο εκτελεί, αλλά μπαίνει και ο Γέννης Σταυρόπουλος. Θα κερδίσει πάρα πολύ τον πάνω. Ο Τιγάνης περνά στη θέση του Τριγωνόπουλου. Που από ό,τι είδα στις ανακοινώσεις των Χάρλεμς ήταν να έρθει από πέρσι στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί δεν ολοκληρώθηκε τόσο το deal. Σταυρόπουλος, αστοχή. Θα ακούσεις, κατεβάζει. Μέχρι μέσα. Πάρα πολύ ωραία τελειώνει την φάση εδώ, αλλάζοντας και κατεύθυνση με αυτό το Κατσαν Eurostep. 21-33, Καράς. Γκάνης. Το ψηφράζ για τον Σταυρόπουλο που υποδέχεται την φάση, αλλά δεν είναι καλά σκαλάθη. Και πάνω όλο το δρόμο αλλάζει και χέρι. Διαφορά πέφτει 10. 23-33. Καλά που είχαν προηγηθεί ακόμη και με 19. Χαρικάρι όμως αντέδρασαν. Πολλές λόγω μαδικών τώρα. Χρήστο Καρά. Στο τελευταίο λεπτό πρώτου μέρους. Ζορμπάνος τελέσει για τρεις. Περιπάνε θετικό από τον Αναγνωστόπουλο. Με ευκαιρία να πέσει διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Μαμπακούσης με μεγάλη καμπύλη. 26-33. Και τώρα πολύ μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Μπάλα και για τον Καρά. Βαρικάρι. Το ψηφάς για τρεις. Αχ, τι κάνει μπάλα. Κυμμένει ο Σταυρόπουλος. Στήριμα για φάουλ. Δικαίωμα για βολές. Με 5,4 δεύτερα να απομένουν. Thank you.
διεκδίκηση για το 26-34. Ο Λιάπης άλλαξε τον Κοξιδά. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν οι γηπεδούχοι σε μόλις 5,4. Ο Πάνος άφησε λίγο την μπάλα να κυλήσει. Ο Πάνος για 3, δεν πάτησε καλά. 26-34 σκορ ημιχρόνου στον Σπάρτακο. Δεύτερο ημίχρονο στο Ζεφύρι. Μιλάμε με το ντο τον Βαρικάρη. Το είπα στην τηλεόραση, το πω και στην κάμερα. Από τα πιο ωραία ονόματα ομάδας. Λοιπόν, το δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε καταρχήν για τους Κάρλενς αυτή τη στιγμή. Κάρλενς με Καρά, Μοϊσίδη, Τιγάνη, Κοψιδά και Μεργεβίτσιους. Μέρκε με κάποιο τρόπο εκεί συγκρατεί την κατοχή και εύστοχη. Πάσα από τον Καρά για το νέο συν 10 των Χάρλεμ, το 26-36. Θα μ' ακούσεις, είχε πάσα από Παπαδημητρίου στημένος από τη γωνία. Ήπταθε ο Ζορμπάνος και ανανεώνει. Θα πάρει και το τρίποντο. Θα σημαντώσει και σωστά. Over 2,5 εύστοχα του Ζορμπάνου. Καράς φάνηκε να χτυπά στο γόνατο για λίγο και μας κοψοχόλιασε, αλλά σηκώνεται άμεσα. Οπότε μάλλον περισσότερο τρόμαξε και ο ίδιος. Ακούσεις Ζορμπάνος, Κολοχός και Κολέτσου στην πεντάδα τον Βαρικάρη. Φάουλ του Κολέτσου, πρώτος στο δεύτερο ημίχρονο. Σπουδαία αντίδραση των γηπεδούχων στη δεύτερη περίοδο. Νομίζω βρέθηκαν πίσω με 19 και μείωσαν μέχρι και τους 6. Φύλαξε το λέω αυτό. Μεργεβίτσιους ξανά και ξανά. 29-38. Λέτσος πιέζει καλά, ο Καράς και κλέβει. Ζητάς. Να προσαρμόζεται. Πάνος παρεμβάλλεται πριν η μπάλα φτάσει στην Τιγάνη. 12-4 ακόμα. Κόψει. Κολοβού ψηλά ήταν καθαρή. Μάλλον το φάουλ έγινε με το σώμα. Μέσα η πρώτη. Ξανά στις 10 η διαφορά. Μπάνος με τα όλα πήγε μέχρι μέσα. Κάνει λάθος όμως, μπάλα έχει βγει από τον ίδιο εκτός. Όχι, έχει κερδίσει φάουλ και πάει στην γραμμή. Διορθώνω. Βαρικάρη από την ερχόμενη αγωνιστική.
που αποχώρησε φέτος από το πρωτάθλημα της Ελίτ. Βεβαιωθεί και η φημολογία που τους θέλει να παίζουν στη μάστερ από του χρόνου. Οι Χάρλεμς από την άλλη θα παίξουν τις κουβαλίερες φιναλής του φετινού Rebound League. Το τελικό από τους Colombians. Ζεις πρωταθλητές και αυτοί στο Rebound. Με το μπασκετάκι, ο Λέξος αστοχή, ο Κεβίτσιος μαζεύει. 7 λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο, το σκορ στο 31-41. Γιάννης, ο Μερκεβίτσιος κοιτάει τις επιλογές του και δίνει τον Καρά. Ο Ψιδάς για 3. Σύντερα και τα χέρια του Κολοβού η μπαλά. Ο Βαρικάρη ετοιμάζει την διπλή αλλαγή στην διακοπή. Φάουλ του Κοψιδά, τρίτο των Αμερικάνων σε αυτό το δεκάλεπτο. Γεργουλιάς και Παπαδημητρίου τα δύο νέα πρόσωπα. Ζορμπάνος υποπίεση για 3. Βολές για τον Βαμβακούτσι και η μπάλα η παιδούχο ομάδα. Ακούσεις για 3. Τόνιωσε, αλλά το χασε. Καράς. Τι αλλαγή που ακούσει. Και τζάω ότι ήταν βασικά, δεν άλλαξαν. Και Βίτσιους ήταν πολύ καλή πάσα του Κοψιδά. Και εκεί που πήρε την μπάλα ο Μερκεβίτσιους και αν Παπαδημητρίου, Βαμβακούση, δρονάρι στην baseline, Παύλο Μωυσίδης. Φαίνει το μαγικό από τώρα. Συμπλήρωσαν πολύ νωρίς τα φάουλ τους οι Χάρλεμς, 2 βολές. Βαρικάρι έχουν μόλις 2 φάουλ. Ξανά τον Βαμβακούση. Με το 5-43 διαφορά μεταβάλλεται διαρκώς μεταξύ 8 και 10 πόντων. Κάνα τρίλεπτο. Καράς, λάθος, κλέβει. Παπαδημητρίου. Και θα σερβίρει την μπάλα στο καλάθι. Ωραίο τελείωμα. 37-43.
Βινίσιους. Τώρα στη θέση Παϊκόπουλου.
Γιαννόπουλος θα δείτε τι κάνει. Θα με ακούσεις για τρεις και αυτό. Γιάννοπουλος, πατά στο ένα πόδι και στο χ, παραλίγο να βάλει αυτό το καλάθι ο Βαμβακούσης. Γιάννοπουλος, 4 λεπτά ακόμα. Αυτό. Κυρία για εύκολους πόντους. Καράς τώρα μπαίνει στη θέση του Μωυσίδη. Στην ελάχιστη τιμή της 47-48 και επιστρέφουμε σε λίγο με το τέταρτο και μάλλον δραματικό δεκάλεπτο. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά λοιπόν για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο φετινό Summer League. Τριγωνόπουλο, Καρά, Δαμίγο, Λιάπη και Σταυρόπουλο ξεκινούν την τέταρτη περίοδο. Χάρλεμς από την άλλη πλευρά, Αναγνωστόπουλος, Παπαδημητρίου, Γεωργουλιάς και φυσικά το δίδυμο φωτιά, Ζορμπάνος, Βαμβακούσης. Οι δυο τους πρέπει να έχουν πετύχει τουλάχιστον το 80% των πόντων της ομάδας τους. Σταυρόπουλος, Λιάπης, για δύο του έμπολ. Θα μ' ακούσεις. Τσάμπολ και η μπάλα σε ποιους. Το δεύτερο λεπτά ακόμα. Πιέζει ο Δαμίγος, παίρνει ο Αναγνωστόπουλος, Βαμβακούσης, βήματα. Έμεινε μόνος του ο Λιάπης. Πέρασε μπάλα. Πάμε και
βολές όπως και να έχει. Ενώ υπάρχουν νεύρα από πλευράς Βαρικάρη εδώ και περίπου ένα λεπτό. Ο Αντούς πάει στον πάγκο να ηρεμήσει. Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην αμερικανική άμυνα. Πράγματι,
Μίτσος. Αυτός θα τελειώσει τη φάση. 94-51. Σύμιση λεπτά για το φινάλε της πρώτης αγωνιστικής, τον τέταρτο όμιλο της καλοκαιρινής Μάστερ. Βαρικάρι έχει να αναθαρίσει για τα καλά, έχουν περάσει μπροστά. Έστρεψε όμως ο Μερκεβίτσης μετά από τον Αμερικάνο. Μερκεβίτσιος, Σταυρόπουλος, Τρυγωνόπουλος, Καράς και Δαμίγος για τους Χάρλεμ. Ακούσεις Παπαδημητρίου, Ζορπάνος, Γεωργουλιάς και Κολέτσος. Για Βαρικάρι, Σταυρόπουλος με φλότερ, ναι. Σύστημα και δείξεις. Συνεργασία ψηλών. Τη διαφορά ξανά στον πόντο. Θα μ' ακούσεις. Πάνος ξέφυγε, πάτησε δυνατά. 6-53. Παράς. Μίγος με το δίκτυο. Φάουλ του Γεωργουλιά. Θέλει του Τρυγωνόπουλου. Δαμίγος είναι το ρολόι, υπάρχει χρόνος ακόμα. Πέρασε ο Δαμίγος, σκόραρε, πήρε το μάξιμο για την ακρίβεια. Και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει για να βάλει και τη βολή. Τέταρτο ομαδικό νωρίς για τους Βαρικάρι. Θα βλέπουμε στα τρία φάουλ. Ο Δαμίγος κατεβάζει. Σταυρόπουλος. Κεντρικό διάδρομο, Μερκεβίτσιος για τον Πουγκάνη. Τελευταίο πεντάλεπτο στο μάτς. Μακούσης. Ο Λέτσος με ένα βήμα προς τα πίσω. Δεν σημάδεψε καθόλου καλά. Και θα πάει και στον πάγκο. Στρέψει ο Παϊκόπουλος μαζί με τον Αναγνωστόπουλο. Όλα. Καράς. Αλλά χαμηλά στον Σταυρόπουλο. Γυρνά. Βρίσκει τα μπλο. Κάνει το σκορ 56-58. Θα μ' ακούσεις για δύο, όχι. Ψηλά ο Δαμίγος ξανά. Η μακρινή του Καρά. Ο Μερκεβίτσης παταγερά. Αναγνωστόπουλος, Παϊκόπουλος, Ζορπάνος και Κολοβός για Βαρικάρι. Μιγάνης, Κοψιδάς, Μερκεβίτσιους, Δαμίγος και Καράς.
συν 4 αφού ο Βαμβακούσης πατά baseline. Καρά. Ξηγάς ρολάρι, είναι καλή, πάσα του Χρήστου. Ο Ξηγάς θα κερδίσει φάουλ για βολές. Του Ζορμπάνου. Ενώ ο Παπαδημητρίου αντικαθιστά τον Αναγνωστόπουλο. Ξηδάς έχασε την πρώτη. Και 40 ακόμα. Παδημητρίου στρουμπούλησε από την κορυφή παραλίγο. Μεγάλο rebound, Ζορμπάνος απορροφά τους κραδασμούς, δεν σκοράρει. Μερκεβίτσιους πίνει στον Καρά, για τον κόψει κάθαρο μισμάτ, διαβάζει ωραία τη φάση, εξτραπάσα για τον Τηγάνη. Πάνος, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Θετικό φάουλ. Στον Τηγάνη που στήθηκε έξυπνα εκεί. Πάρει το φάουλ και το αδικητή στη γραμμή. Ενδεδομένο και στοχή από τις βολές θα παίξει ρόλο. Έχουν χάσει αρκετές οι challenge. Ελεύθερος.
εύκολο. Δεξί layup. 56-64 η διαφορά. Μεγαλώνει για τους Κάρλεμς. Πράγματα δυσκολεύουν για τους Βαρικάρι. Πάμε σε time out. Στους 8 η διαφορά. 1-35 για το τέλος. Επιστρέφουμε λοιπόν για τα αναπομείνοντα 95 δευτερόλεπτα του αγώνα. Παραφορά από μπροστά έχουν ζητήσει οι Βαρικάρι. Στον πάγκο ο Βαμβακουσής. Λευκή πεσέτα. 14 επίθεση. Βούλης επαναφέρει. Παπαδημητρίου. Παϊκόπουλο. Βούλης. Στάρει τον Κοξιδά. Και δεν τον νικά. Και το Κολοβός να ανανεώσει. Παπαδημητρίου. Βολές. Βάρη Κάρι. 97-64. 1-17 ακόμα. 2-2. Εδώ ο Ζουρμπάνος, αν κατάλαβα καλά, αποβάλλεται με πέμπτο φάουλ. Πάρει και το maximum. Στους 8 η διαφορά. Κοξιδάς θα ανανεώσει μάλιστα. Πάολα στον Παϊκόπουλο τώρα. Για τον Δαμίγο. Ο Μερκεβίτσης για κάποιο λόγο μάλλον πρέπει να αποχωρήσει λίγο νωρίτερα και κοιτάζει τον πίνακα, κοιτάζει τον Δαμίγο και του λέει
Γεργουλιάς, Παπαδημητρίου, Στριουμπούλης, κακό σουτ. Έχει τελειώσει το μάτς, το τελικό σκορ ψάχνουμε. Χάρλεμ Ζέθαγγελος στην επίθεση, φινάλε 98-68, νίκη στην πρεμιέρα για τους Αμερικάνους. Ξεκινούν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Αυτά από εμένα, αυτά από το κλειστό του Σπάρτακου. Τελικό σκορ 58-68, Βαρκάρι, Χάρλεμς. Καλό βράδυ σε όλους.